Καλησπέρα και καλώς ήρθατε ο ΝΕΡ και σήμερα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πάμε να δούμε λοιπόν και σήμερα την επικαιρότητα όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα και όπως θα είναι και σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αφού κι εσείς μπορείτε να μας βοηθάτε και να συμμετέχετε λοιπόν σε αυτό, να μας βρίσκετε στα social media, στο Facebook, στο ΝΕΡ στη Δέλτα Τηλεόραση, στο Twitter, στο ΝΕΡ Δέλτα TV και φυσικά στο Instagram, στο ΝΕΡ Δέλτα TV. Και βέβαια μπορείτε και στην σελίδα της Δέλτα Τηλεόρασης να παρακολουθείτε όλες τις εκπομπές τις οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα και να αναζητήσετε αυτό που εσείς επιθυμείτε να δείτε. Στην επικαιρότητά μας τώρα σήμερα θα πάμε και πάλι στο θέμα με τους δύο στρατιωτικούς καθώς υπήρξε μια σχετική σύγχυση από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Καθώς πληροφορίες ανέφεραν, Γεωργία, ότι οι δύο στρατιωτικοί σήμερα εκτάκτως θα οδηγούνταν στον εισαγγελέα προκειμένου πιθανόν, όπως περιμένουμε την επόμενη εξέλιξη, να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής ότι έγινε αυτή η μεταγωγή. Αυτό τουλάχιστον είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Τζανακόπουλος, διέψευσε όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει για τη μεταγωγή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στο δικαστικό μέγαρο της Αδριανούπολης. Συγκεκριμένα να πούμε ότι ανέφερε δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία από τον Έλληνα πρέσβη αλλά και διπλωμάτες για μεταγωγή των Ελλήνων στρατιωτικών. Αντιθέτως, η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται και αναμένουμε το επόμενο διάστημα να έχουμε γνώση του κατηγορητηρίου. Υπενθυμίζεται βέβαια ότι αυτή η είδηση μεταδόθηκε, αυτή η πληροφορία μεταδόθηκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τουλάχιστον διαψεύστηκε αμέσως από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Υποστήριξε μάλιστα ότι το θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών είναι διμερές και δεν έχει ζητηθεί από την κυβέρνηση να υπάρξει παρέμβαση από ξένο ηγέτη. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά την ελληνική πλευρά και όσα έγιναν εδώ σήμερα και τις πολιτικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Από την άλλη, τώρα έχουμε για ακόμη μια φορά μια παρέμβαση του Αμερικανού πρέσβη και της Μέρκελ για τους δύο στρατιωτικούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λοιπόν, μέσω του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα του κυρίου Τζέφρι Πάιτ, έκανε το πρωί ανοιχτή παρέμβαση για το θέμα της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τις τουρκικές αρχές. Ο Αμερικανός πρέσβης από την Ανδραβίδα όπου βρίσκεται για να παρακολουθήσει την πολυεθνική άσκηση σε παρέμβασή του δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι πλήρως αφοσιωμένες στο ζήτημα των δύο στρατιωτικών. Υποστηρίζουμε τις ελληνικές ενέργειες, είπε, για την διατήρηση της επικοινωνίας με τις τουρκικές αρχές και ελπίζουμε ότι αυτό το θέμα θα λυθεί σύντομα. Και μάλιστα και θα έχει και την καλύτερη κατάληξη για τις δύο πλευρές. Ότι θα επιληθεί τέλος πάντων. Τώρα, η Γερμανίδα Κακελάριος, μετά τη συνεδρίαση λοιπόν του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Κοτσιάς αποκάλυψε ότι η Άγγελα Μέρκελ έχει κάνει ήδη παρέμβαση προς τον Τούρκο Πρόεδρο για το θέμα αυτό. Όπως είπε, οι Ευρωπαίοι εταίροι δείχνουν την αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους. Όπως ξέρετε, ήδη η Γερμανίδα Καγκελάριος είχε παρέμβει στον ίδιο τον κύριο Ερντογάν, δήλωσε ο κύριος Κοτσιάς και πρόσθεσε πως ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα έχει μια θετική εξέλιξη με την έννοια ότι η Τουρκία δεν θα επιδιώξει και δεν θα συνεχίσει ένα καθημερινό γεγονός που γινόταν στα σύνορα ανάμεσα στα δύο κράτη να αξιοποιηθεί ως όπλο μακροχρόνιο. Τώρα, το τι αυτές οι παρεμβάσεις, τι αποτέλεσμα θα έχουν, θα δείξει ο καιρός. Νομίζω πως δεν υπάρχει νόημα. Πάντως, την ανησυχία τους για τον τρόπο της δικαστικής μεταχείρισης των Ελλήνων στρατιωτικών από τις τουρκικές αρχές, δεδομένο βέβαια και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, εξέφρασε και η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, προσθέτοντας ότι εξακολουθούν και κρατούνται χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Αυτό δηλαδή που λέγαμε, που περιμέναμε σήμερα να γίνει, όταν μαθεύτηκε ότι πιθανόν οι δύο στρατιωτικοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η κατάσταση, όπως λένε, που επικρατεί στην Τουρκία με τις συχνές καταδίκες για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απροκάλυπτες παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης δημιουργούν εύλογες επιφυλάξεις για την εξέλιξη της υπόθεσης.
Και απομένει βέβαια να το δούμε. Άλλωστε και οι δύο οι δικηγόροι τις προηγούμενες μέρες είχαν εκφράσει λίγο την απεσιοδοξία τους κατά πόσο γρήγορα θα κινηθούν πλέον οι διαδικασίες για τους δύο στρατιωτικούς. Λοιπόν, για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που μας είχε απασχολήσει για αρκετό καιρό. Μιλάμε για την σύλληψη που έχει γίνει του Αλεξανδρουπολίτη εισαγωγικά τζιχαντιστή, του 33χρονου Σύριου. Λοιπόν, να πούμε, να εξηγήσουμε και στον κόσμο ότι αυτές οι φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από την δικηγόρο, από την συνήγορο υπεράσπισης του 33χρονου αυτού άνδρα, ο οποίος καταδικάστηκε ως μέλος του ISIS. Αυτό τουλάχιστον έγινε στο δικαστήριο που έγινε χθες στην Κομωτινή, στο εφετείο. Καταδικάστηκε, από το κακουργιοδικείο της Κομωτινής, ότι ήταν μέλος του ISIS και του δικτύου της Αλ-Νούσρα, που έδρασε παράλληλα με τον στρατό του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Του επιβλήθηκε ποινή 8 ετών κάθειρξης, παρότι ο ίδιος αρνούνταν επίμονα πως έχει εμπλοκή με τους τζιχαντιστές, υποστηρίζοντας ότι ήταν μέλος του Ελεύθερου Συριακού Στρατού. Θυμόμαστε και τις δηλώσεις της γυναίκας του. Υποστήριξαν, μάλλον θα μας τα πει καλύτερα. Έτσι οδηγήθηκαν κιόλας και η αστυνομία οδηγήθηκε στον τζιχαντιστή, όπως τελικά του... Πήγε στο άσυλο της Αλεξανδρούπολης, στο γραφείο ασύλου, και εκεί πέρα έγινε η σύλληψή του και ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Θα μας τα πει στην πορεία της εκπομπής όμως συνήγορος υπεράσπισης, η κυρία Τσιούλπα, την οποία θα την έχουμε μέσω Skype μαζί μας για να μας εξηγήσει τι ακριβώς διαδραματίστηκε χθες στο κακουργιοδικείο της Κομωτινής, και θα μας πει, θα μας θυμίσει και την ιστορία. Πάντως δεν έπεισε, από όσο κατάλαβα. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες. Νομίζω ότι αυτές είναι οι φωτογραφίες οι οποίες οδήγησαν και το δικαστήριο στην απόφαση αυτή να τον καταδικάσει. Γι' αυτό άλλωστε δίνονται και στη δημοσιότητα. Δεν μπορεί να είναι καθαρά προσωπικές του φωτογραφίες, αλλά είναι αυτές οι οποίες έκριναν και το αποτέλεσμα της δίκης. Θα ρωτήσουμε λοιπόν την συνήγορο υπεράσπιση στην πορεία της εκπομπής για όλη αυτή την υπόθεση και πώς καταλήξαμε σε αυτή την καταδικαστική απόφαση, κάθριξη 8 ετών. Είναι η πιο ευνοϊκή κάθριξη που θα μπορούσε να τύχει, μου είπε η κυρία Τσκυλπά στο τηλέφωνο. Νομίζω ότι ήταν η μικρότερη ποινή σε τέτοιου είδους υποθέσεις, κυρίως όταν πρόκειται για ISIS, βέβαια. Δεν θα ησυχάσουμε εκεί πέρα στα σύνορα, είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Καλά. Και ότι στα δικά μας τα σύνορα δεν θα ησυχάσουμε. Δηλαδή, εντάξει, μετά και όσα συνέβησαν σήμερα, όχι, τελειωμό δεν έχουμε. Ηρεμία δεν έχουμε. Λοιπόν, πάμε στο περιστατικό που χθες καρδιοχτύπησαν, νομίζω, οι αστυνομικές αρχές, οι τελωνιακοί υπάλληλοι, ο στρατός. Όλοι, νομίζω, τέθηκαν σε συναγερμό χθες το βράδυ με έναν Τούρκο, κουρδικής καταγωγής τελικά, που ναι, ότι είναι. Ο οποίος πέρασε τα σύνορα πεζός, άρχισε να τρέχει από το τουρκικό τελωνείο προς το ελληνικό. Οι τουρκικοί στρατιωτικοί άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα, προφανώς για να τον τρομάξουν, για να σταματήσει, γιατί κανείς δεν ήξερε τι γινόταν στη Είδαν έναν άνθρωπο ξαφνικά να τρέχει και να περνάει το τελωνείο, να περνάει τα σύνορα. Χωρίς ελέγχους, χωρίς την διαδικασία, την νόμιμη, τέλος πάντων. Σε συναγερμό λοιπόν και οι ελληνικές αρχές όταν είδαν αυτό τον άνθρωπο να τρέχει προς την πλευρά τους. Μετά από λίγο κινητοποιήθηκε βέβαια, σταμάτησε. Σε επίλυε ελληνικού εδάφους κατάφεραν να τον σταματήσουν. Και ξεκινάει μετά όλο αυτό που εκτελήχθηκε. Σήμερα είχαμε και την απόφαση του δικαστηρίου, καθώς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να εξηγήσει τι ακριβώς έκανε με αυτή του την πράξη, τι ήθελε να πετύχει. Να πούμε ότι εντοπίστηκε με μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Ήταν πιωμένος ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Βέβαια, είχε καταναλώσει. Τώρα δεν ξέρω αν στο δικαστήριο συνήλθε μετά. Σίγουρα συνήλθε με την ποινή, που είναι το πρόστιμο είναι 1.500 ευρώ. 4 μήνες φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος. Αφέθηκε ελεύθερος. Υποστήριξε ότι ήθελε να πάει στα παιδιά του στη Σουηδία με τα πόδια. Δεν ξέρω, πάντως... Δηλώνει ο ίδιος κάτοικος, μόνιμος κάτοικος στα Άδανα. Είναι κουρδικής καταγωγής λοιπόν, και προκάλεσε όλη την αναστάτωση χθες στις αστυνομικές αρχές. Όχι άλλο, θα πω εγώ. Όχι άλλο, πραγματικά όχι άλλο αυτές τις μέρες και αυτή την περίοδο γενικότερα. Ναι, αλλά αυτά όλα είναι που έχουν προκαλέσει τώρα και τις επισκέψεις.
Δηλαδή μέσα στις 20 αυτές μέρες νομίζω ότι έχουν περάσει αρκετή πολιτική και τελειωμό δεν έχουμε ούτε σε αυτό. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε για επισκέψεις. Αυτή τη φορά είναι η σειρά του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί την 25η Μαρτίου, την Κυριακή, στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Ορεστιάδα. Προφανώς θα στείλει και αυτό τα μηνύματά του προς τη γείτονα. Με ειδικό συμβολισμό, λέει η επίσκεψη αυτή, και για την ημέρα την οποία ο ίδιος διάλεξε να επισκεφτεί την Ορεστιάδα και λόγω του συμβάντος που είναι σε εξέλιξη με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Τώρα στην Ορεστιάδα παραμένουμε όμως. Γιατί το θέμα με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης όχι μόνο δεν τελειώνει, αλλά αρχίζει και διωγγώνεται πλέον. Προχωράνε οι τετλοπαραγωγοί σε κατάληψη των εργοστασίων της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης στην Ορεστιάδα και στο πλατή Ημαθίας. Σήμερα ξεκίνησε η κινητοποίησή τους και διεκδικούν την εξόφλησή τους για τα τέφλα που παρέδωσαν στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και δεν πληρώθηκαν στο σύνολό τους, αλλά και την αποτροπή, όπως λένε, του ξαφνικού θανάτου με το κλείσιμο των εργοστασίων. Θα έχετε την ευκαιρία κι εσείς οι τηλεθεατές να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο θέμα μέσα από τα αναλυτικά ρεπορτάζ, γιατί τρυπώνω λίγο στο μοντάζ και βλέπω τι θα γίνει το βράδυ και γενικότερα τι θα προβάλλουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Υπάρχουν αναλυτικά ρεπορτάζ για το τι συνέβη σήμερα στο εργοστάσιο ζάχαρης στην Ορεστιάδα. Μιλούν όλοι λοιπόν, δευτεροπαραγωγοί, εργαζόμενοι, οι πάντες, για το ζήτημα που έχει προκύψει και για το λουκέτο που, όπως λένε, θα μπει στο εργοστάσιο αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ο εκπρόσωπος τώρα των τευτιλοπαραγωγών, ο Γιάννης Παναγής, ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Είπε ότι τα αιτήματα των παραγωγών είναι δίκαια και πρέπει να προωθηθούν και σε αυτό πρέπει να συμβάλλει και η περιφέρεια. Το θέμα, όπως είπε, είναι κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό. Με αυτή την τακτική δίνεται ίσως η χαριστική βολή στους τελευταίους πνεύμονες βαριάς βιομηχανίας που υπάρχουν. Παράλληλα, επιστολή, να πούμε, προς τον Πρωθυπουργό, με την οποία απέστειλαν οι τευτιλοπαραγωγοί, με την οποία ζητούν την πληρωμή της παραγωγής και την εντολή για επαναλειτουργία των εργοστασίων. Βέβαια, υπήρξε και απάντηση από τον Υφυπουργό Οικονομίας, τον κύριο Στέργιο Πιτσόρλα, ο οποίος βρισκόμενος στο πρώτο επιχειρηματικό φόρουμ Ελλάδα-Σερβίας που διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη, διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, την στιγμή που, όπως είπες και εσύ, Γεωργία, την ίδια η τεφλοπαραγωγή εκτιμούν πως η εταιρεία οδηγείται πλέον με μαθηματική ακρίβεια στο λουκέτο. Εμείς αυτήν τη στιγμή, είπε, διερευνούμε κάθε δυνατότητα να βρούμε λύση για τα εργοστάσια. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω τώρα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή τη βιομηχανία και να βρούμε μια βιώσιμη λύση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτή τη στιγμή, προκειμένου να διατηρηθούν ανοιχτά τα εργοστάσια. Η τευτιλοπαραγωγή τώρα από τα εργοστάσια Ορεστιάδα, Σερών, Λάρισα ζητούν την εξόφλησή τους για την ποσότητα των τεύτιλων που παρέδωσαν. Μιλάμε για τεράστιο ποσό, μιλάμε για 6,2 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά και να δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός, αυτό ζητούν, να επαναλειτουργήσουν τα εργοστάσια που υπάρχουν στη χώρα. Τονίζουν επίσης πως δεν γίνεται η μεγαλύτερη καθετοποιημένη αγροτική βιομηχανία της χώρας να γίνεται έρμεο των τραπεζιτών και των μεγαλοεισαγωγέων και εκτιμούν πως η εταιρεία οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια, όπως είπες και εσύ, στο λουκέτο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. 57 χρόνια. Αυτό το νούμερο μου κάνει εντύπωση, γιατί πρώτη φορά ίσως και συναντάω λίγο την ιστορία όλη της ελληνικής ζάχαρης. Πώς 57, δεν άκουσα. 57 ολόκληρα χρόνια, ναι, λειτουργούν. Για την Ορεστιάδα έχει μεγάλη σημασία αυτό το εργοστάσιο, είναι σίγουρο αυτό, και για την οικονομία της και για το φουγάρο. Έχω ακούσει πολλούς Ορεστιαδίτες να λένε όταν μπαίνει στην Ορεστιάδα, καταλαβαίνει, ναι, από τη μυρωδιά. Από τη μυρωδιά και από τον καπνό από τα φουγάρα τι ακριβώς γίνεται. Να ρωτήσω τώρα τους συνεργάτες μας. Μάλιστα, είμαστε έτοιμοι. Πριν ακόμη το πω, μου απαντάνε. Λοιπόν, να πάμε στην συνάδελφο Μαρία Χρύσα Σταμπουλίδου για να πούμε λίγο τα του καιρού. Γεια σου. Καλησπέρα, κορίτσια. Γεια σου, Μαρία Χρύσα. Να θα μας πεις και άμα θα χιονίσει. Δεν νομίζω να χιονίσει. Όχι, νομίζω ότι έχουμε διαφύγει αυτού του κινδύνου. Ωστόσο,
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτό θα σταθώ για να ξεκινήσω σχετικά με την αφορμή που μας έδωσε η χθεσινοβραδινή πάρα πολύ έντονη. Τι ήταν και αυτό? Βροχόπτωση. Βροχόπτωση και όχι χιονόπτωση, όπως έλεγα σήμερα όλη την ημέρα, έχοντας μπερδευτεί εντελώς. Ανέβηκες βόρειο Εύρο, Μαρία Χρύσα. Κινήθηκα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Γιατί νομίζω σήμερα ότι είδα κάπου στο Facebook ότι χιόνισε πάνω στο βόρειο Εύρο στα δίκαια. Δεν μας είπε κάτι, Μαρίνα. Στον Πεντάλοφο έριξε χαλάζι. Εδώ είχαμε χαρά Θεού με ήλιο και 20 βαθμούς. Όλες τις εποχές. Εντάξει. Αλλάζουμε όλες τις εποχές εδώ πέρα σε αυτό το νομό, που γιατί μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε να μας πεις τι γίνεται τουλάχιστον εδώ πέρα, τι έγινε με την βροχόπτωση. Ευτυχώς, τέλος πάντων, εντάξει, ευτυχώς, νομίζω είναι βιαστικό το να το πούμε. Είχαμε ήδη τον απεγκλωβισμό, ούτως ή άλλως με το σοβαρό περιστατικό των 14 ατόμων στο χήμαρο της Ιταίας. Τουλάχιστον τα πράγματα πήγανε καλά. Από εκεί και έπειτα υπήρχαν δύο απεγκλωβισμοί σε χήμαρο στην περιοχή της Ροδόπης. Από εκεί και έπειτα δεν έχει σημειωθεί κάποιο άλλο περιστατικό. Ωστόσο, η στάθμη του νερού στα ρέματα είναι αυξημένη. Συγκεκριμένα στο ρέμα Ειρήνη στην περιοχή του Μαΐστρου έχει κλειστεί από την πολιτική προστασία και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου με ειδική σήμανση, ούτως ώστε να αποφεύγεται η διέλευση των οδηγών, η απαγορευτική διέλευση των οδηγών από το σημείο. Διότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε αντιληφθεί όλοι στην περιοχή και γενικότερα. Και έχουν γίνει και πολλά θανατηφόρα στοιχήματα στην. Ακριβώς. Δεδομένου του ότι έχουν σημειωθεί θανατηφόρα ατυχήματα, δυστυχήματα και περιστατικά γενικότερα. Οπότε αυτό θα τονίσουμε από το συγκεκριμένο βήμα. Αυτό τονίζει η πολιτική προστασία. Αυτό τονίζει η αντιδημαρχία των τεχνικών υπηρεσιών γενικότερα. Επισταμμένη προσοχή προς τους οδηγούς και όλους όσους προσεγγίζουν τα συγκεκριμένα σημεία. Εμείς να πούμε ότι ως τηλεοπτικό συνεργείο βρεθήκαμε σήμερα στο σημείο. Έχει πολύ νερό, Μαρία Χρύσα, εκεί. Είναι φουσκωμένο. Είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη η στάθμη και επικίνδυνα ανεβασμένη. Και να μην υπερτιμήσουν τις δυνάμεις τους οι οδηγοί. Γιατί... Όχι, πλέον αυτό το ότι παρακαλούμε, απαγορεύεται ή συνιστούμε την προσοχή κτλ. Ναι, αυτό που λέει και η Μαρία Χρύσα πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή, αν δεν μπει απαγορευτικό εκεί. Να κλείσουν οι ροδικές διαβάσεις. Έχει τύχει με τη Μαρία Χρύσα να είμαστε σε ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα σε παρελθόντα χρόνο και έχουμε σταματήσει για να τραβήξει πλάνα ο κάμεραμαν και καθόμαστε και με το που βγαίνει το αυτοκίνητο βλέπουμε παιδιά, θυμάσαι Μαρία Χρύσα, έτσι, με ποδήλατα. Και σήμερα είχε γίνει το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο είδες. Ένα περιστατικό από την άλλη πλευρά βέβαια, την αντίθετη πλευρά από αυτήν που βρεθήκαμε εμείς τότε, Γεωργία, από την πλευρά του Πλατανότοπου. Του οικισμού, ναι. Όπου ένα παιδί πάλι προσέγγιζε το ρέμα, εντάξει. Το έπαιξε πάλι μαμά να φανταστώ όπως το παίξατε. Φύγετε από εδώ. Εντάξει, δεν θέλει τώρα. Δηλαδή, δεν θέλει να συμβεί. Πόσο μάλλον να είσαι να το βλέπει και μπροστά στα μάτια. Προσοχή και στους γονείς. Δηλαδή, okay, αφήνετε τα παιδιά σας να παίξουν έξω. Ωραία μέρα είχε, ήλιο μας έβγαλε. Αλλά πραγματικά μου κόπηκε η ανάσα όταν είδα τα παιδιά πετούσαν πέτρες. Λέω, προσπαθείτε να δείτε το βάθος αλήθεια τώρα με αυτή την ορμητικότητα τα νερά. Φύγετε από εδώ. Ήταν με τα ποδήλατα. Δεν ξέρω. Και οι γονείς μια τεράστια προσοχή όταν έχουμε φουσκωμένα νερά σχετικά. Ειδικά τώρα που πλέον οι υπηρεσίες κρούν τον κόσμο. Ακριβώς. Και αυτό που σημειώνει συγκεκριμένα ο κύριος Κουκουράβας, ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, είναι ότι να έχουμε υπόψη μας ότι κανένα όχημα δεν είναι ικανό να διαπεράσει τέτοιου είδους σημεία. Ούτε τα 4x4, αυτό εννοούμε. Ναι. Λοιπόν, ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Έχουμε δει τι έχει γίνει στο παρελθόν συγκεκριμένη Ιρλανδική διάφαση. Μαρία Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε καλά. Καλή συνέχεια. Και σε σένα. Τι να πω, αυτό το θέμα πραγματικά με εξοργίζει με τις Ιρλανδικές διαβάσεις και όταν είδα τα παιδιά εκείνη τη μέρα. Και μιλάμε για παιδιά 10 χρονών. Είναι και κάποιες φορές που δεν μπορείς να αντιληφθείς ακριβώς πόσο είναι το νερό. Και φυσικά και την ορμητικότητα. Μην ξεχνάμε και πάνω στην Ηροδότου, στην... Σε ποιο σημείο δεν μπορώ να καταλάβω τι μιλήσεις στην Ηροδότου. Στην εφορία. Στο δρόμο, σε εκείνο το ποταμάκι. Έχω που οδηγεί πίσω κοντρό. Στο στρατόπεδο Γιαννούλη από εκεί. Ναι. Και εκεί στο παρελθόν σημειώθηκαν δυστυχήματα. Προσοχή λοιπόν από όλους, γιατί ο καιρός, ωραία ήλιο μας έβγαλε μετά, αλλά χθες το βράδυ ήταν αρκετή αυτή η βροχή για να μαζευτούν τόσα νερά. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε σε ένα ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με την καταγγελία των φαρμακοποιών ότι οι Έλληνες δεν έχουν... Δεν μπορούμε, λέει ο πρόεδρος των φαρμακοποιών, να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς και να μετράμε τα χάπια κάθε μέρα.
Τώρα οι Έλληνες δεν έχουν φάρμακα. Με υψηλότερες τιμές τέλος πάντων τα φάρμακα. Λοιπόν, ο ίδιος επεσήμανε ότι το ζήτημα επιφέρει πλέον εισαγγελική παρέμβαση, αφού φάρμακα που εισήχθησαν στην Ελλάδα εντοπίστηκαν σε φαρμακαποθήκες του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να χάνουν την αγωγή τους οι Έλληνες ασφαλισμένοι. Δεν έχουν φάρμακα, δεν τους φτάνουν τα φάρμακα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επαναρχόμαστε. Σε σοβαρές καταγγελίες προβαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Φαρμακοποιών Ροδόπης σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις σε φάρμακα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει να λαμβάνει διαχρονικές και ανησυχητικές διαστάσεις, αφού σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου δεν είναι λίγες οι φορές που οι ασθενείς κινδυνεύουν να χάσουν την αγωγή τους καθώς δεν υπάρχουν φάρμακα προς χορήγηση. Οι φαρμακοποιοί καλούνται να διαχειριστούν τις διαθέσιμες ποσότητες με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην ξεμείνουν από τα απαραίτητα σκευάσματα όπως η ινσουλίνη για τους διαβητικούς και φάρμακα που χορηγούνται σε καρκινοπαθείς. Είναι φάρμακα που αφορούν τις περισσότερες κατηγορίες για τον διαβήτη, αντιπηκτικά, για τον καρκίνο, μέχρι και για σκλήνες κατά πλάκας, νευρολογικά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν διορθώνεται αυτή η κατάσταση επειδή δεν υπάρχει τελικά βούληση. Κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε η πολιτεία να πάρει το θέμα στα χέρια της και να πει: εφόσον έχει εργαλείο την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, από την οποία φαίνεται το κάθε φαρμακείο τι δίνει κάθε μήνα, μπορεί να πει ότι στον ομό Ροδόπης, παράδειγμα, έχουμε αυτά τα 90 φαρμακεία, για το συγκεκριμένο φάρμακο δίνει το φαρμακείο τάδε 15 κουτιά, το άλλο δίνει 10, το άλλο 5. Άθροισμα, έχουμε ένα αριθμό κουτιών που φαίνεται επίσημα από μια υπηρεσία που είναι, που συνεργάζεται με το κράτος, την ΙΔΙΚΑ, φαίνεται ότι η Ροδόπη, παράδειγμα, χρειάζεται 500 κουτιά. Αυτά τα 500 κουτιά οφείλει η πολιτεία να τα στείλει. Η διασφάλιση της επάρκειας των φαρμάκων και της προστασίας της ιδιωτικής και δημόσιας υγείας μπορεί να επιτευχθεί, όπως εισηγείται ο κύριος Τσαπέκος, με την έκδοση εγκυκλίου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, ώστε αυτές να είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν μέσω των αποθηκών φαρμάκων κάθε μηνιαία αιτούμενη ποσότητα ιδιοσκευασμάτων των φαρμακείων. Η ποσότητα αυτή θα αποδεικνύεται ότι χορηγήθηκε σε συνταγές κατά τον προηγούμενο μήνα, με πιστοποιητικό που θα εκδίδεται βάσει ηλεκτρονικής εφαρμογής από το σύστημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κοινωνικής ασφάλισης. Κάτι πρέπει να κάνουν, να υποχρεώσουν τις εταιρείες να στείλουν αυτά τα κουτιά στη Ροδόπη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θεραπεύεται κατά ένα 90% το πρόβλημα των ελλείψεων. Όμως επειδή αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε αυτούς που θέλουν να εξάγουν αυτά τα φάρμακα, νόμιμα βέβαια, θεωρώ ότι μπαίνουν εμπόδια και δεν προχωράει το μέτρο αυτό. Εγώ επισημαίνω και πάλι για μία ακόμη φορά σαν πρόεδρος του Συλλόγου μου, επειδή εισπράττω την ανησυχία από τα μέλη μας, ότι καθημερινά έχουμε την αγωνία πώς θα καλύψουμε τον ασθενή με το φάρμακό του. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό να λήξει. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε όλη την ημέρα με αυτό. Έχουμε και άλλο να κάνουμε στο φαρμακείο. Έχουμε να ασχοληθούμε με την αγωγή του ασθενή, να τον προφυλάξουμε τις παρενέργειες από χίλια δύο πράγματα και όχι να ψάχνουμε να βρούμε 10-10 χάπια για να καλύψουμε την αγωγή του. Φάρμακα που είναι απαραίτητα προς χορήγηση σε Έλληνες ασθενείς ταξιδεύουν προς χώρες του εξωτερικού, με την τιμή τους πολλές φορές να ξεπερνά πολλαπλάσια αυτήν του εσωτερικού, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Τσαπέκο. Η πρόταση των φαρμακοποιών ουσιαστικά βασίζεται στην ηλεκτρονική καταγραφή στο σύστημα της ΙΔΙΚΑ όλων των φαρμάκων, ώστε να μην τίθεται ζήτημα διαθεσιμότητας και ελλείψεων. Οι αποθήκες λένε, οι εταιρείες λένε, στέλνουμε 50% περισσότερα από αυτά που φαίνονται ότι χορηγούνται μέσα από την ΙΔΙΚΑ. Ή μέχρι και διπλά καμιά φορά. Οι αποθήκες λένε δεν μας στέλνουν καθόλου, λίγα. Ποιο να πιστέψουμε, ξέρετε τι γίνεται. Δεν εξάγουμε φάρμακα τα οποία παράγουμε εμείς. Αυτά τα φάρμακα συνήθως έρχονται από το εξωτερικό και ξαναβγαίνουν πάλι έξω. Και έρχονται οι μητέρες εταιρείες των εδώ εταιριών και λένε: για σταθείτε, συλλαμβάνουμε ποσότητες μεγάλες στην Αγγλία, στη Γερμανία, φαρμάκων τα οποία εμείς στείλαμε στην Ελλάδα και τα ξαναβλέπουμε να πουλούνται σε φαρμακεία της Ευρώπης. Και αυτό γίνεται γιατί εκεί είναι πιο ακριβά τα φάρμακα και ο χοδρέμπορας προτιμάει να τα στείλει εκεί για να βγάλει μεγαλύτερο κέρδος. Το λέω επωνύμως, δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάμε στην εισαγγελία κάποια μέρα, γιατί πλέον τα πράγματα είναι οριακά. Πρέπει κάποιοι να αναλάβουν την ευθύνη τους. Είναι κάτι που διορθώνεται εύκολα.
Ήρθαμε πιο κοντά. Να τα βάζουμε και στη σειρά. Τα βάζουμε και στη σειρά εδώ πέρα. Μας είπαν να μην πολυαπλωνόμαστε, έχουμε χωρίσει. Λες και γράμμα εξετάσεις, μην αντιγράφεις από μένα. Τέλος πάντων, εμείς ήρθαμε λίγο πιο κοντά, γιατί τελικώς η συνήγορος του 33χρονου Σύριου που καταδικάστηκε για συμμετοχή στον ISIS θα έρθει κοντά μας σε λίγο. Θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο για να μας πει όλα όσα συνέβησαν χθες λοιπόν στην Κομωτινή και στην δίκη του 33χρονου Σύριου. Και να συνεχίσουμε εμείς όμως με τις ειδήσεις μας, με όλα όσα συμβαίνουν και να πάμε λίγο στην κοινή επιστολή των Μητροπολιτών της Θράκης για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και για τα όσα συμβαίνουν εκεί. Γιατί είπαμε, η Εκκλησία έχει θέση και λόγο θέση για το Δημοκρίτιο, άλλωστε είναι και ένα πανεπιστήμιο που ανήκει σε τέσσερις Μητροπόλεις της Θράκης. Mm-hmm. Και αυτοί οι τέσσερις Μητροπολίτες μαζί λοιπόν έστειλαν μια κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Γαβρόγλου, όπου αναφέρουν ότι οι αρχιερείς ίδιοι έχουν πλέον την ποιμαντική ευθύνη απέναντι στο λαό και στην Εκκλησία να φυλάσσουν τον τόπο, ο οποίος, όπως λένε, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που απαιτούν αντίστοιχους χειρισμούς. Ως ενεργοί πολίτες, λοιπόν, παρακολουθούμε, λένε, τα τεκτενόμενα στην πατρίδα μας και μάλιστα στον ευρωβουλευτικό χώρο ευθύνης του Υπουργείου σας, τον χώρο θρησκευμάτων και της παιδείας. Άλλωστε, είναι ένα Υπουργείο το οποίο ανήκουν σε εισαγωγικά και οι εκκλησίες και οι Μητροπόλεις, σε εισαγωγικά πάντα. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, λένε, είναι το κορυφαίο αυτό εκπαιδευτικό πνευματικό ίδρυμα. Ιδρύθηκε σε δύσκολους καιρούς από τους προκατόχους σας και είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας για την πρόοδο και την ανάπτυξη του ακριτικού μας τόπου, καθώς και της πατρίδος μας. Μέσα λοιπόν σε διάστημα 40 και πλέον ετών που πέρασε από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, πέρα από τις επιτυχίες του στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα, ενισχύει σημαντικά και την τοπική κοινωνία με την παρουσία βέβαια δεκάδων χιλιάδων φοιτητών και στις τέσσερις πόλεις όπου εδρεύουν τα τμήματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Και να πάμε και στην ουσία αυτής της επιστολής, γιατί όλο αυτό ήταν η εισαγωγή, το πώς λοιπόν να θυμίσουμε, ας πούμε, το, ναι, τι συμβαίνει το τι και συμβαίνει. Τι είναι το Δημοκρίτιο εδώ. Λοιπόν, αναφέρουν λοιπόν οι Μητροπολίτες, εδώ και καιρό γινόμαστε μάρτυρες πρωτοβουλειών από πλευράς του Υπουργείου, οι οποίες φοβόμαστε ότι θα προκαλέσουν τη συρρήκνωση των τμήματων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα αναφέρονται επιγραμματικά οι Μητροπολίτες, μιλούν για την απαγόρευση της συγχώνευσης του ΤΕΙ Καβάλας με το Δημοκρίτιο, με την προτροπή να συγχωνευτεί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το οποίο όμως ανήκει σε άλλη διοικητική περιφέρεια, τον προγραμματισμό ιδρύσεως ομοειδών της Πολυτεχνικής Σχολής Τμήματων σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς και σε άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη για την νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την ίδρυση τέταρτης νομικής στη χώρα, την απελευθέρωση των μεταγραφών των φοιτητών που έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 46.000 ευρώ ετησίως. Το μέτρο θα οδηγήσει, όπως λένε, στη μαζική εγκατάλειψη του Δημοκρατίου από τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών του. Και λένε οι Μητροπολίτες πως είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά τα μέτρα έχουν ληφθεί από καλή πρόθεση, πλην όμως δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι αρνητικές συνέπειες που θα έχουν για το Δημοκρίτιο, αλλά και η ζημία που θα προκληθεί στην τοπική κοινωνία της Θράκης. Μάλιστα, όπως λένε, η οικονομική συρρήκνωση της Θράκης θα επιφέρει απρόοπτα αποτελέσματα. Και υπογράφουν οι Μητροπολίτες Δήμου Τύχου Ορεστιάδας και Σουφλίου Δαμασκηνό, Ξάνθης και Περιθωρίου Παντελεήμων, ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος και Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τους Μητροπολίτες. Και στην, δεν θα έχουμε μόνο στον Εύρο και στην Οριστιάδα επισκέψεις βέβαια, και στην Κομωτινή επισκέψεις. Εκεί θα βρεθεί ο Παύλος Πολάκης και ο Ρέντσο Πιάνο. Είχες πολλές απορίες για τον Ρέντσο Πιάνο. Και όχι μόνο απορίες. Λοιπόν, νομίζω ότι το σκανάρισα το... Ο κύριος Πολάκης, αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, και ο Ρέντσο Πιάνο είναι ο αρχιτέκτονας του νέου νοσοκομείου Κομωτινής. Κάποτε λέγανε πριν χρόνια σε ρεπορτάζ που θυμάμαι ότι κάναμε στο Σισμανόγλιο, ένας πολιτικός, δεν θα πω ποιος, είχε αποκαλέσει το συγκεκριμένο κτίριο, το Σισμανόγλιο, κοσμογονία, ότι θα αποτελέσει κοσμογονία. Α, μάλιστα. Ναι. Αυτά, κάτι τέτοια αυτά θυμάμαι θα κάνει και να και ο Πιάνο.
Αυτό κάνει ένα καινούριο, μάλλον. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί κοσμογονία. Λοιπόν, τα δημοσιεύματα λοιπόν λένε για το νέο νοσοκομείο ότι δεν θα αργήσουν να ξεκινήσουν οι μπουλντόζες να χτίζουν και να πιάσουν δουλειά για την κατασκευή του νέου νοσοκομείου Κομωτινής. Οι προετοιμασίες ήταν συνεχόμενες κατά τους μήνες που ακολούθησαν τη γνωστοποίηση ότι το νέο νοσοκομείο θα γίνει με την χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρείται, όπως λένε, και έντονη κινητικότητα γύρω από αυτό το ζήτημα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κ. Πολάκης, προγραμματίζει να επισκεφθεί την Κομωτινή, συνοδευόμενος από τον σπουδαίο Ιταλό αρχιτέκτονα Ρέντζο Πιάνο, τη σφραγίδα του οποίου θα φέρει το νέο νοσοκομείο. Η επίσκεψη εκτός σοβαρού απροόπτου θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, προφανώς την άλλη εβδομάδα. Και αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το νοσοκομείο, το Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Στο θέμα υγείας θα μείνουμε και πάλι, αλλά με πιο θετικές εξελίξεις όσον αφορά τις θέσεις εργασίας οι οποίες ανοίγουν για γιατρούς ΕΣΥ στον Εύρο. Έτσι λοιπόν εγκρίθηκε η προκήρυξη για 10 θέσεις μόνιμων γιατρών ΕΣΥ για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, για το νοσοκομείο του Διδημοτήχου και για το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης. Αναλυτικά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για το τμήμα επειγόντων περιστατικών θα προσληφθεί ένας διευθυντής, παθολόγος, καρδιολόγος, πνευμονολόγος, δύο επιμελητές Α, ένας αναισθησιολόγος και ένας καρδιολόγος και δύο επιμελητές Β, ένας χειρουργός και ένας παθολόγος. Για την Αλεξανδρούπολη ένας καρδιοχειρουργός επιμελητής Β και ένας αναισθησιολόγος. Για το Διδημότυχο ένας νεφρολόγος και για το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης δύο επιμελητές Α γενικής ιατρικής. Και για το... Έτσι λοιπόν το τμήμα επειγόντων περιστατικών όσον αφορά στην Αλεξανδρούπολη θα στελεχωθεί καλύτερα και θα στελεχωθεί πλήρως με τις προσλήψεις αυτές και το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης. Ενώ θα καλυφθούν και τρία σημαντικά κενά που υπήρχαν στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Πάμε και στο αγαπημένο σου θέμα για σήμερα. Για χρόνια ολόκληρα είναι αγαπημένο για θέμα. Χρόνια ολόκληρα. Αφού κάθε χρόνο που μου το εμφανίζει στο Facebook, ξέρεις, είσαι ναι, εκεί. Το στέλνεις. Το στέλνεις. Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, μιλάμε για το δώρο Πάσχα, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ξέρω ότι ήδη το έχετε υπολογίσει στα έξοδα, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Είναι και λένε και φέτος λέει θετικό, γιατί τυχαίνει μαζί με το μισθό. Α, είναι στο μεγάλη Τετάρτη. Του μήνα. Δεν είδα ποτέ πέφτει μία του μηνός. Όλοι πάντως είμαι σίγουρη ότι έχουν υπολογίσει, έχουμε υπολογίσει πού θα πάει, χωρίς να το έχουμε πάρει. Και μπορώ να φανταστώ και πού θα πάει. Έχω και παρεμβάσεις, ορίστε. Α, κάτι έκτακτο θα βγει και θα πάει αλλού. Προφανώς από εκεί που θέλουμε. Αλλά μία υποχρέωση. Δεν περισσεύει για τα έκτακτα. Είναι και μισό, ρε παιδί μου. Δεν είναι σαν το Χριστουγέννων ένας μισθός να πεις ότι θα το. Θα δώσω το μισό εκεί που πρέπει και το άλλο μισό θα το γιορτάσω. Λοιπόν, για όσους είναι τυχεροί και το παίρνουν ακόμη, για τον ιδιωτικό τομέα που και εκεί δύσκολα είναι. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Περιμένω να δω και το μετά, να ρωτήσω τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, να ρωτήσουμε μάλλον, αν έχει γίνει κάποια καταγγελία όπως τα Χριστούγεννα, που τουλάχιστον... Το δίνουμε, αλλά το ζητάμε ξανά πίσω. Αυτό το περιστατικό υπήρξε στην Αλεξανδρούπολη. Τα Χριστούγεννα. Υπήρξαν, από ό,τι μας είχε πει, και άλλα περιστατικά, τα οποία όμως δεν καταγγέλθηκαν, γιατί έληξαν στην πορεία. Τέλος πάντων, εμείς θα σας πούμε αυτά που ξέρουμε από το ρεπορτάζ. Και απ' έξω. Είναι ίδια τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να πω, τα έχουμε μάθει. Τα ίδια λέμε. Λοιπόν, πρέπει να καταβληθεί το δώρο έως Μεγάλη Τετάρτη. Μπορούν έτσι, όμως από μία που μηνώσει οι εργοδότες. Να σε παρακολουθώ. Όχι, δεν θα με παρακολουθείς. Θα τα πεις και εσύ, γιατί επίσης τα ξέρεις απ' έξω. Είναι το αγαπημένο μου σε ρεπορτάζ. Τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα, λαμβάνεται υπόψη το ότι ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμοιβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Τώρα, η χρονική περίοδος, όπως σας είπα, που υπολογίζεται, αρχίζει από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου κάθε έτους. Μπορούν οι εργοδότες να το δώσουν πιο πριν. Αλλά γιατί, τέλος πάντων. Εντάξει, το δίνουν, ναι, μέχρι την τελευταία μέρα. Ναι. Οι σωστοί εργοδότες. Και εμείς ευτυχώς ανήκουμε στους σωστούς, κάνε το σταυρό σου, γιατί τουλάχιστον εμείς γι' αυτό δεν έχουμε να ανησυχούμε.
Η χρονική περίοδος αναμείβεται λοιπόν με ημερομίσθιο, δικαιούται 15 ημερομίσθια. Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν έχει διάρκεια ολόκληρο τον προαναφερόμενο χρονικό διάστημα που αναφέραμε, είτε γιατί αποχώρησε και θελώσε από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου, η οποία υπολογίζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτά όλα είναι αναρτημένα σε όλα τα ενημερωτικά site, νομίζω. Όποιος θέλει να το δει ειδικότερα, καλό θα είναι να το δει. Είπαμε μέχρι Μεγάλη Τετάρτη, είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να καταβληθεί. Εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα, από τη Μεγάλη Τετάρτη και πριν δηλαδή. Για το δώρο Πάσχα προκρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Και εκεί πέρα φόρο πληρώνουμε, ρε Χριστίνα. Ακόμη και στο δώρο Πάσχα. Μα σου λέω. Μάλιστα. Αυτά περιληπτικά. Μέχρι Μεγάλη Τετάρτη λοιπόν να περιμένετε. Ξέρω ότι έχετε υπολογίσει ήδη στα έξοδα. Λαμπάδες, δώρα και τα σχετικά. Να κινηθεί και λίγο η αγορά, μόνο αυτό ευχόμαστε. Τουλάχιστον κάποια από τα χρήματα αυτά να μπορέσουν να πέσουν στην αγορά και να κινηθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Λοιπόν, να πάμε σε ένα θέμα από το Δελτίο Ειδήσεων, σε ό,τι έχει να κάνει με το μνημείο γενοκτονίας Θρακών στην Κομωτινή, αλλά και τα όσα δήλωσε ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής για την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Μνημείο στη μνήμη των θυμάτων των διωγμών του θρακικού ελληνισμού από τους Βούλγαρους και τους Νεότουρκους στη διάρκεια του 20ου αιώνα ανεγέρθη στην Κομωτινή και συγκεκριμένα στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 18 Μαρτίου, παρουσία του Μητροπολίτη Κομωτινής και Μαρονίας Σαπών Παντελεήμονα. Το μνημείο ανεγέρθηκε σε μια προσφυγική γειτονιά, παρουσία μελών συλλόγων Θρακών από τον ομό Ροδόπης, ντυμένων με παραδοσιακές φορεσιές. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, όπως ξέρετε, και όπως διαβάζουμε στην ιστορία μας, έχουμε διώξεις αλλά και σφαγές των Θρακών και στην Ανατολική Ρωμιλία και στη Θράκη. Θυμόμαστε το μαύρο εκείνο Πάσχα στις 6 Απριλίου του 14, αλλά και όσα εξελίχθηκαν μετά μέχρι το 1922 με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Έτσι λοιπόν η Μητρόπολη μας θεώρησε ότι πρέπει να στήσουμε ένα μνημείο αφενός μεν για να αποδώσουμε τιμή και μνήμη στους προγόνους μας, αφετέρου δε για να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Διαλέξαμε την προσφυγική ενορία της Αγίας Βαρβάρας στην Κομωτινή. Στο συμβολισμό του μνημείου προσθέτηκε η επιλογή της τοποθεσίας του, αφού βρίσκεται σε γειτονιά προσφύγων και απέναντι από στρατόπεδο. Ο Μητροπολίτης επισημαίνει τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, τονίζοντας ότι τα ιστορικά γεγονότα δεν θα πρέπει να ξεχνιούνται, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει το πνεύμα αγαστής συνεργασίας με τη γείτονα. Καθιερώσαμε και καθιερώνουμε από φέτος κάθε τέταρτη Κυριακή των Νηστιών. Εκεί να τελείται θεία λειτουργία με την παρουσία των συλλόγων μας, των ανθρώπων μας, προσκεκλημένων αρχιερέων και επισήμων του τόπου, το μνημόσυνό τους και έτσι με αυτόν τον τρόπο να καταδεικνύουμε ότι εμείς πρέπει να διατηρήσουμε την ιστορική μας μνήμη. Βέβαια, όπως είπα και χθες στο ναό, εμείς στείλουμε χείρα συνεργασίας σε όλους τους αδελφούς μας, τους γείτονές μας, τους αγαπούμε, θέλουμε να ζούμε όμορφα και ειρηνικά μαζί τους, αλλά όμως η ιστορία μας είναι ιστορία. Επίσης, με την καλή συνεργασία που έχουμε με το Πανεπιστήμιο μας, με έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Τμήματος Ιστορίας Εθνολογίας, τον αναπληρωτή κύριο Τσιγάρα, επιμεληθήκαμε την έκδοση ενός τευχιδίου που έχει σχέση με τις διώξεις των Θρακών. Στο σημείο θα τελείται επιμνημόσυνη δέηση σε ετήσια βάση ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού προς όλους τους Θρακιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διωγμών. Ο Μητροπολίτης τοποθετήθηκε και σε ό,τι αφορά την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Αδριανούπολη και το τι σημασία παίζει η ιστορική μνήμη προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων σήμερα. Αναφερθήκατε στους όρους καλής συνεργασίας και γειτονίας με την γείτονα. Θεωρείτε ότι αυτό το μνημείο και η διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης τώρα αποκτά άλλο νόημα με φόντο την κράτηση των Ελλήνων στρατιωτών στην Αδριανούπολη? Όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει αυτά να τα συνδέσουμε. Έτσι. Αυτό είναι ένα μνημείο που έτσι
έχει τη δική του σημασία. Τώρα, αυτό για το οποίο αναφέρεστε είναι κάτι το οποίο μας λυπεί, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη και στην πολιτεία και στο στρατό μας να χειριστεί με τον καλύτερο τρόπο έτσι, αυτό το θέμα και ευχόμαστε έτσι, τα παιδιά μας να είναι σίγουρα σύντομα στις οικογένειές τους αλλά και κοντά σε όλους μας. Επιστροφή λοιπόν και δεν είμαστε μόνες. Όχι, μας αρέσει αυτό να το λέμε. Δεν είμαστε μόνες στο στούντιο. Είναι ωραία να έχουμε παρέα. Το θέμα είναι ενδιαφέρον πάρα πολύ, ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν όταν και έγινε η σύλληψη του 33χρονου Σύριου. Φερόμενου ως τσιχαντιστή τότε. Τσιχαντιστή. Τώρα έχουμε την απόφαση και μαζί μας έχουμε τη συνήγορο υπεράσπισης. Καλησπέρα σας. Και καλώς ήρθες. Καλησπέρα και σε εσάς και στο τηλεοπτικό σας κοινό. Λοιπόν, χθες είχαμε λοιπόν το δικαστήριο για αυτόν τον 33χρονο Αλεξανδροπολίτη, το λένε όλοι οι τζιχαντιστοί, καταλαβαινόμαστε και μεταξύ μας για ποια υπόθεση μιλάμε. Είχαμε λοιπόν χθες την απόφαση του δικαστηρίου στην Κομωτινή, το τι έγινε εκεί και πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την απόφαση, την κάθειρξη των 8 ετών και ότι τελικά ήταν μέλος του ISIS. Λοιπόν, καταρχήν ήταν μια πολύ δύσκολη δίκη. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα ήταν αρνητική από την αρχή σε βάρος του. Η κατηγορούσα αρχή προσπάθησε να κάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα ενοχοποιούσαν ως αυτόν ως δολοφόνο, ως ένα άτομο που έβαζε βόμβες, που έκανε εκρήξεις, που έβαζε φωτιές κτλ. Δηλαδή εισήχθη με τις επιβαρυντικότητες των περιστάσεων του 187α. Και επιπρόσθετα σε αυτό το 299 των ανθρωποκτονιών, το 268 και το 270 εμπρισμών και πυρκαγιών. Λοιπόν, τελικώς αποδείχθηκε όμως στο ακροατήριο ότι ο συγκεκριμένος και με απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέως, κοινώς αθωώθηκε για τις δολοφονίες, τις φωτιές και τις πυρκαγιές κτλ. Δεν υπήρξαν στοιχεία δηλαδή γι' αυτό. Δεν υπήρξαν στοιχεία και η ίδια η Europol, δηλαδή η ανώτατη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα τέτοια, απήντησε σε τεχνική πραγματογνωμοσύνη ότι ο συγκεκριμένος δεν είναι τζιχαντιστής, δεν είναι ISIS, ούτε μέλος της Αλ-Νούσρα, αλλά είναι μέλος του Ελεύθερου Συριακού Στρατού. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, δηλαδή η ποινή 8 έτη στα ισόβια που προβλεπότανε είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς και στα πλαίσια αυτά φυσικά θα προσβάλλουμε την εν λόγω απόφαση γιατί θεωρούμε ότι εφόσον υπάρχει εμφύλιος πόλεμος και το 187α στην παράγραφο 8 λέει ότι εξαιρούνται οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε εμφύλιο πόλεμο όταν συμβαίνουν ανοσιουργήματα. Και λογικό είναι σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορείς δηλαδή να πας σε έναν άνθρωπο ως τρομοκράτη όταν στην ίδια χώρα που προέρχεται δεν κατηγορείται. Και φυσικά εννοείται ότι δεν προέκυψε από τις καταθέσεις των αστυνομικών που λέγανε ότι έκανε φόνους κτλ. Κανένας φόνος. Γιατί στη σχετική ερώτηση, πείτε μας ένα άτομο που σκότωσε ή μία τηλεφωνική επικοινωνία του με μέλος του ISIS, δεν προέκυψε. Ουσιαστικά ενοχοποιήθηκε από τις φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο, τις οποίες είδαμε πριν από λίγο, δόθηκαν δηλαδή στη δημοσιότητα. Κατηγορήθηκε επειδή κρατούσε όπλο σε μία εξ αυτών. Υπάρχει και κάποια άλλη επιβαρυντική που δεν θυμάμαι εγώ. Νομίζω ότι γενικότερα από τις φωτογραφίες δηλαδή ήταν. Κοιτάξτε να δείτε, στην δικογραφία μέσα συμπεριλήφθηκαν φωτογραφίες και υλικό το οποίο. Σε δύο σημεία του ήταν αρκετά ιδεχθές. Αυτό το ιδεχθές σημείο του οπτικοακουστικού υλικού. Έδειχνε κρίξεις, κάποιο βίντεο. Όχι, έδειχνε κάτι. Σφαγμένους, σκοτωμένους κτλ. Το οποίο όμως δεν ανήκε στον εν λόγω κατηγορούμενο. Προερχόταν από την περιοχή του Πακιστάν και συγκεκριμένα της πόλης της Μπούρμα. Αυτό πώς μπορούσε, ναι, πώς μπόρεσε και στοιχείο. Δεν ξέρω πώς το βάλανε μέσα. Ήταν από άλλο χρήστη του Facebook, διαδικτυακό. Το έστειλε κάποιος, ας πούμε, κάποιος. Όχι, όχι. Έτσι, το πιο πιθανό είναι να έγινε από το λάπτοπ που το είχε αγοράσει από κάποιον Πακιστανό στη Θεσσαλονίκη και να έγινε ανάκτηση του σκληρού δίσκου, των δεδομένων δηλαδή του σκληρού δίσκου, και να βρέθηκε από εκεί. Γιατί ο ίδιος, όταν του το έδειξαν τι είχε μέσα στο κινητό τη φωτογραφία, δεν υπήρχε αυτό ούτε στην ανακριτρία όταν εισήχθη η δικογραφία, υποβλήθηκε. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο το οποίο έφυγε. Το δεύτερο στοιχείο, ας πούμε, ήταν ένα έγγραφο της Interpol de Damask, ανυπόγραφο και ανεπίσημα μεταφρασμένο. Το τρίτο ήταν ότι κόψανε αποσπασματικά το βίντεο του Αντένα, όπου έδινε συνέντευξη η σύζυγός του και τη ρωτούσε η δημοσιογράφος, «Was your husband on ISIS?» και λέει η γυναίκα του, «No, ναι, τι ναι, αφού δεν ήξερε ελληνικά». Και αυτό το κόψανε και το προβάλλανε ως ενοχοποιητικό στοιχείο για να ενισχύσουν τις κατηγορίες σε βάρος.
Το τρίτο ήταν. Αυτή η συνέντευξη ήταν σε τηλεοπτικό σταθμό και όχι των αρχών όταν πήγαν. Όχι, ήταν σε τηλεοπτικό σταθμό. Στο κανάλι. Ήταν απλά μία συνέντευξη. Μία συνέντευξη η οποία κόπηκε αποσπασματικά και τοποθετήθηκε. Δηλαδή μπορεί να έλεγε no και να ακούω. Είχε πει no, και μετά τη λέει η δημοσιογράφος ναι, ναι, αυτή λέει δεν yes, δεν καταλάβαινε. Επίσης το στοιχείο το οποίο αποδείχθηκε στο ακροατήριο είναι ότι η σύζυγός του δεν είναι γνώστρια ούτε της αγγλικής, ούτε της ελληνικής, οποιασδήποτε άλλης τουρκικής και τα λοιπά γλώσσας. Ξέρει μόνο την αραβική. Το Ισλαμικό κράτος λοιπόν του Ιράκ και του Λεβάντε στα αραβικά λέγεται DAS. Στα αγγλικά λέγεται ISIL κανονικά, ISIL συνηθίζουμε να το λέμε οι περισσότεροι. Λοιπόν, όταν τη ρωτούσανε ήταν ο άντρας σας τον ISIS, η γυναίκα δεν καταλάβαινε τι της ρωτούσανε. Νόμιζε ότι ελεύθερος Συριακός στρατός ISIS όλα είναι ένα. Αυτό σε ερωτήσει συνεχόμενης Προέδρου και της Εισαγγελέως αποδείχθηκε στο ακροατήριο ότι δεν προέκυπτε. Η γυναίκα δηλαδή δεν ήξερε τι της γίνεται. Έφυγε στην ηλικία των 16 ετών από τη Συρία. Στη Συρία έχουν πόλεμο και γενικότερα και πρώτου πολέμου, οι γυναίκες γενικότερα στη Μέση Ανατολή μεγαλώνουν σε ένα άλλο καθεστώς από αυτό που μεγαλώνουν. Αλλά ήδη όμως ήταν αυτή η οποία τον κατήγγειλε. Τον κατήγγειλε, δεν τον κατήγγειλε, είχε δώσει μια συνέντευξη στο άσυλο, για να πάρει άσυλο, ναι. Στο οποίο είχε δώσει πληροφορίες ότι ο άντρας είναι στον ISIS, θεωρώντας ότι ISIS και ελεύθερος Συριακός στρατός είναι ένα. Αυτό. Αυτό λοιπόν στο δικαστήριο διευκρινίστηκε, αποσαφηνίστηκε. Το τρίτο ενοχοποιητικό στοιχείο, σας είπα και προηγουμένως, ήταν οι δύο μαρτυρικές καταθέσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι λέγανε ότι σκότωσε, έβαζε φωτιές κτλ. Και σε σχετική ερώτηση που σας είπα και προηγουμένως, ποιον σκότωσε, πείτε μας ένα όνομα δολοφονημένου. Και το τραγελαφικό στην όλη ιστορία είναι ότι αυτός ο άνθρωπος πήρε μία ποινή καθήρυξης 8 ετών ως μέλος του ISIS, χωρίς ωστόσο να έχει κάνει καμία δολοφονία, καμία φωτιά, καμία βόμβα να βάλει, τίποτα. Τι μέλος του ISIS είναι αυτό. Και στο δικαστήριο δείξαμε τις φωτογραφίες που είναι με το βρακί και το όπλο, που αυτό ένας εξτρεμιστής μουσουλμάνος δεν θα το δεχότανε. Απαγορεύεται να δείχνουν χέρια, πόδια. Ναι, αλλά τώρα είμαστε στην Ελλάδα όμως και το δικαστήριο δεν ήταν. Γι' αυτό και σε δημοσίευμα βγήκε. Ο ISIS, ο κατηγορούμενος, καταδικάστηκε για ISIS στην Ελλάδα. Δεν καταδικάστηκε για ISIS και αλλού στη χώρα του και καταδικάστηκε στην Ελλάδα. Καταδικάστηκε για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση. Μάλιστα. Χωρίς να έχει κάνει καμία δολοφονία και όλα τα άλλα. Για την ένταξή του, γιατί ό,τι ανήκε σε αυτή την ομάδα. Ανήκε τι έκανε. Έκανε καφέδες εκεί πέρα, δηλαδή αντικειμενικά. Ουσιαστικά από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες που μιλάμε, καταδικάστηκε μόνο για την ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Και αυτή ήταν η καλύτερη, όπως λέτε εσείς, τουλάχιστον. Ήταν η ελάχιστη των ποινών στην ισόβια. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται, είναι στις φυλακές Κομωτινής, πού ακριβώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σήμερα είναι στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Φυλακών Κομωτινής. Θα μεταχθεί όμως, γιατί είναι κρατούμενος Γρεβενών, στα Γρεβενά. Θα υποβληθεί η έφεση κατά της εν λόγω αποφάσεως και ταυτόχρονα το αίτημα αναστολής, διότι πληρεί τις προϋποθέσεις. Έχει μόνιμη κατοικία στη Θεσσαλονίκη με τη σύζυγό του. Έχει δύο ανήλικα μωρά παιδιά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το εφετείο θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του όλα αυτά τα δεδομένα. Όπως επίσης και με βάση το πιο σημαντικό έγγραφο της Europol, που η ίδια τεκμηριώνει ότι υπάρχει πόλεμος εμφύλιος για την εδραίωση της δημοκρατίας, θεωρώ ότι θα απαλλαγεί πλήρως των κατηγοριών σε δεύτερο βαθμό. Η γυναίκα του ήρθε στο δικαστήριο. Ήρθε, ναι, ήταν από τους βασικούς μάρτυρες υπεράσπισης. Μάλιστα. Και πότε θα αναμένουμε τις εξελίξεις, δηλαδή, στο εξής. Θεωρώ, επειδή και πολύ γρήγορα έγινε η όλη διαδικασία, δηλαδή και η δίκη του έγινε πολύ σύντομα. Πότε, Οκτώβριο, πότε είχε γίνει το. Συνελήφθη 19 Οκτωβρίου και έγινε η δίκη του 19 Μαρτίου. Δηλαδή, άλλοι περιμένουν και τα ελληνικά δεδομένα, ναι, ένα και δύο χρόνια. Θεωρώ ότι όμως θα γίνει και το εφετείο σε δεύτερο βαθμό πολύ γρήγορα, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Δεν είναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση του θέματος και καλή συνέχεια στην υπόθεση αυτή, την οποία αναλάβατε από την αρχή. Ευχαριστώ. Να πάμε πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε ένα ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων για την Σαμοθράκη και τις ευχαριστίες για την ανταπόκριση της Θρακιώτικης Εταιρείας στην έκκληση για βοήθεια που απίθυνε τις προηγούμενες μέρες μετά την καταστροφική κακοκαιρία της 25 Σεπτεμβρίου,
που υπέστη το νησί, εξέφρασε ότι η Περιφερειάρχης Εύρου. Η συγκεκριμένη εταιρεία δόρισε 100 στρώματα ύπνου μέσω της περιφέρειας, ενώ δεν είναι πρώτη φορά που η ίδια στέκεται αρρωγός για τις ανάγκες του νομού, σύμφωνα με τον κύριο Πέτροβιτς. Ευχαριστίες προς Θρακιώτικη Εταιρεία Στρωμάτων απευθύνει ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς κατόπιν έκκλησής του για παροχή βοήθειας προς τους πληγέντες της Αμοθράκης, ύστερα από τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη το νησί μετά την κακοκαιρία της 25 Σεπτεμβρίου, τόσο σε επίπεδο φυσικών καταστροφών όσο και νοικοκυριών. Η εν λόγω εταιρεία παραχώρησε μέσω της περιφέρειας στους κατοίκους 100 στρώματα ύπνου προκειμένου να καλυφθεί μέρος των αναγκών τους. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Θρακιώτικη Εταιρεία. Είναι εταιρεία στρωμάτων που δραστηριοποιείται χρόνια στην περιοχή μας, η οποία ανταποκρίθηκε στην έκκληση που κάναμε όταν το νησί της Αμοθράκης υπέστη τεράστιες ζημίες από την έντονη κακοκαιρία. Έτσι λοιπόν η εν λόγω εταιρεία ανταποκρίθηκε και μας έστειλε 100 στρώματα ύπνου, τα οποία στη συνέχεια με μια διαδικασία δόθηκαν στο Δήμο Αμοθράκης προκειμένου να πάνε ως βοήθεια στους πλημμυροπαθείς. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που η συγκεκριμένη εταιρεία τίνει χείρα βοήθειας προς τους κατοίκους του νομού, καθότι το 2015 είχε καταβάλει σημαντική βοήθεια με είδη της στους πλημμυροπαθείς των Λαγινών, με τον Αντιπεριφερειάρχη να τη χαρακτηρίζει αρρωγό για την περιοχή. Είναι σημαντικό γιατί εν λόγω εταιρεία δεν είναι η πρώτη φορά που ανταποκρίνεται σε ένα αίτημά μας. Και στο παρελθόν, όταν είχαμε την πλημμύρα στα Λαγινά, το 2015, η εν λόγω εταιρεία είχε στείλει στρώματα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων. Και αυτό, αν θέλετε, αποτελεί και παράδειγμα προς μίμηση. Ένα παράδειγμα που σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούν όλοι όσοι μπορούν να προσφέρουν στους δοκιμαζόμενους συμπατριώτες μας. Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, η δημοσιογραφία τρέχει και να ξεκινήσουμε λίγο, να πάμε μάλλον τώρα στην Ορεστιάδα ξανά, όχι Ορεστιάδα, Βόρειο Εύρο και στα δρομολόγια ουσιαστικά. Ναι. Της Τρένοσε. Τι στο Πίθιο είναι που παρουσιάζεται το πρόβλημα? Ακούσαμε βέβαια και νωρίτερα την Μαρία Χρύσα που μας είπε για το πρόβλημα στις Ιρλανδικές διαβάσεις. Γενικότερα σε όλο το νομό να πούμε ότι θα πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί στις Ιρλανδικές διαβάσεις, γιατί υπάρχουν αρκετά σημεία με νερό, όχι μόνο εκεί, αλλά και στις σιδηροδρομικές γραμμές. Και κάπως έτσι διακόπτονται τα δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, λόγω λοιπόν των έντονων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από την υπερχείληση του ποταμού. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Πυθίου διακόπηκαν μέχρι νεοτέρα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και αντίστροφα. Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 600 θα μετεπιβαστούν σε λεωφορείο. Τις σύνθετες λέξεις σου έχω πει να τις λες εσύ. Σε λεωφορεία της Τρένοσε λοιπόν θα μπουν οι επιβάτες στο σταθμό της Αλεξανδρούπολης. Στην Αλεξανδρούπολη και αμέσως μετά θα πηγαίνουν με λεωφορεία μέχρι το Ορμένιο και τους ενδιάμεσους σταθμούς. Εντάξει, και αυτό μια ταλαιπωρία είναι, αλλά τι να γίνει που τα νερά για ακόμη μια φορά προκαλούν τόσο μεγάλα προβλήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν προβλήματα με παράσταση σιδηροδρομικών γραμμών και έχουμε μετά και εργασίες και καθυστέρηση μεγαλύτερη. Λοιπόν. Τώρα στην Ξάνθη είχαμε χθες βέβαια το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε με τους μετανάστες εδώ στην περιοχή στον Εύρο, στην Καβυσό. Mm. Παρόμοιο περιστατικό τις προηγούμενες μέρες έγινε και στην Ξάνθη. Εκεί δυστυχώς υπήρξαν και 2 νεκροί και 7 άτομα μετανάστες, οι περισσότεροι βαρύτατα τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των γιατρών και των νοσηλευτών, παρά το γεγονός ότι πολλοί ήταν εκτός εφημερίας και υπηρεσίας στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Για τους 7 μετανάστες που τραυματίστηκαν στο δυστύχημα με 2 ακόμη νεκρούς που έγινε στο Λάγος. Η αντιμετώπιση τόσο του μεγάλου αριθμού των πολυτραυματιών δεν είναι συνηθισμένη για το νοσοκομείο της Ξάνθης και απαιτήθηκε υπεράνθρωπη προσπάθεια από το προσωπικό. Ο εφημερεύων γιατρός της χειρουργικής κλινικής, ο διευθυντής ΕΣΥ Φώτης Κοδωνάς, με ανάρτησή του που έκανε, ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των περιστατικών
Και ευχαρίστησε βέβαια ως εφημερεύων όλους τους συναδέλφους, πολλοί από τους οποίους, όπως είπαμε, δεν εφημέρευαν εκείνη την ημέρα. Και το νοσηλευτικό προσωπικό, που συνέβαλαν σε σύντομο χρονικό διάστημα όλοι τους να διεκπεραιωθούν όλα τα περιστατικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλο αυτό το διάστημα πάντως με αυτά που συμβάνει με τους δύο στρατιωτικούς και όλη αυτή την κινητικότητα, έχουμε γίνει ειδικές και στις ταξιαρχίες και στις μεραρχίες. Εγώ ρωτούσα τι σημαίνουν αυτά τα σύμβολα, τα λατινικά. Δεν θα τα μάθω ποτέ, νομίζω, όσο χρονών και να φτάσω, όσο και να γράψω για παραδόσεις, για παραλαβές ταξιαρχιών, μεραρχίες. Αριθμούς κανονικά εσύ. Έτσι, τέλος 12, πάντων, 16, γυναίκες, τι να πεις. Αυτά ξέρουμε εδώ. Λοιπόν, θα πάμε όμως στην αλλαγή φρουρά στη διοίκηση της 16ης μεραρχίας πεζικού στο Δημότυχο. Τα λέω πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ περήφανη. Από εκεί βλέπουμε λοιπόν και τις ανάλογες φωτογραφίες. Είχαμε λοιπόν την αλλαγή φρουράς με το στρατηγό Βασίλειο Παπαδόπουλο να αναλαμβάνει στη θέση του μέχρι πρώτην ως διοικητή Δημητρίου Μπονόρα, ο οποίος μετατίθεται στο Πετάγωνο. Η τελετή λοιπόν παράδοσης παραλαβής πραγματοποιήθηκε παρουσία του διοικητού του 4ου Σώματος Στρατού, στρατηγού Γεώργιου Καπά, στην έδρα της Μεραρχίας στο Δημότυχο. Παρέστησαν ο Μητροπολίτης Δημότυχου Ορεστιάδας και Σουφλή, ο κύριος Δαμασκηνός, πλαισιωμένος από τον ιερό κλήρο της πόλης, επίσης ο Δήμαρχος Δημοτήχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, οι βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι. Και να πούμε ότι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου στην δεξίωση που ακολούθησε, αφού συνεχάρη τον αποχωρούντα στρατηγό Δημήτριο Μπονόρα, καλωσόρισε τον στρατηγό Βασίλειο Παπαδόπουλο, τόνισε ότι η τοπική κοινωνία εμπιστεύεται τις ένοπλες δυνάμεις και εκτιμά την ανυπολόγιστη αξία προσφοράς του στην ακριτική αυτή περιοχή και ότι η τοπική εκκλησία, προσευχόμενη αδιαλείπτως υπέρ του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρήστου στρατού, στηρίζει το προσωπικό της μεραρχίας και αρμονικά συνεργάζεται με τους εκάστοτε ηθήνοντες. Αυτά λοιπόν και από το Δημότυχο και την αλλαγή που έγινε. Και πάμε τώρα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να πιάσουμε λίγο τα του τουρισμού, έτσι να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα, στο καλοκαιρινό. Κίτρινο, νησιάτικη. Α, ότι έχουμε έρθει ναι, καλοκαιρινές. Εσύ, ναι, έτσι. Λίγο σιγά σιγά να παίρνουμε λοιπόν, τον και ήλιο. Να πάμε λίγο στη συμμετοχή λοιπόν, αφού το πας έτσι και ναι, θέλεις να είμαστε θετικά πιο... λοιπόν μηνύματα υπήρξαν από την συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην 25η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Meet της Μόσχας που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 16 Μαρτίου στην Ρωσική Πρωτεύουσα. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετείχε στην έκθεση ως συνεκθέτης με τον ΕΟΤ και στο στάν της φιλοξενήθηκαν η Δημοφέλεια Καβάλας και ο Δήμος Νέστου. Το στάν της Περιφέρειας επισκέφτηκαν βέβαια Ρώσοι τουριστικοί πράκτορες καθώς και εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ρωσίας, γεγονός που αποδεικνύει το ιδιαίτερο ρωσικό ενδιαφέρον για τους θρησκευτικούς προορισμούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας και ο προϊστάμενος του ΕΟΤ στη Ρωσία, οι κύριοι Κώστας Αντωνιάδης και Πολύκαρπος Ευσταθίου συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού ώστε να πραγματοποιηθεί ταξίδι εξοικείωσης Ρώσων δημοσιογράφων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε κι εμείς, Χριστίνα, να εξοικειωθούμε εκεί. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται πια. Θα έρθουν πρώτα αυτοί και θα πάμε εμείς μετά. Όχι, νομίζω εμείς πρέπει να πάμε τώρα χειμώνα στη Ρωσία και μετά να έρθουν καλοκαίρι. Τι λες καλέ που θα αφήσω εγώ αυτόν τον καιρό για να πάω στη Ρωσία στο χειμώνα και στα μείον. Όχι, να πάμε το χειμώνα και μετά, από Οκτώβριο και μετά. Για να έρθουν λοιπόν οι Ρώσοι δημοσιογράφοι να δουν από κοντά και τα εκκλησιαστικά μνημεία και τα ορθόδοξα μοναστήρια της περιοχής. Και να πούμε ότι η έκθεση Meet της Μόσχας είναι η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της Ρωσίας και της κοινοπολιτείας ανεξάρτητων κρατών και κάθε χρόνο προσελκύει εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας από περισσότερες από 70 ρωσικές περιφέρειες και από 80 χώρες του κόσμου. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πώς θα το πούμε αυτό το θέμα. Θα δυσκολευτούμε, είναι η αλήθεια λίγο.
Θα πάμε στην Κομωτινή. Να ξεκινήσω από τα βασικά. Γιατί είναι ο φόβος, σου είπαμε. Αυτό πραγματικά. Λοιπόν, κοίταξε. Εμένα ανοίγει η πόρτα απλά στο δωμάτιο που μπορεί να είμαι στο σπίτι και ακούγεται η φωνή μου και η κραυγή μου και η τσιρίδα μου. Νομίζω σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να το δεις και στην Τζαμαρία έτσι, ας πούμε. Αν γίνει αυτό σε μένα, νομίζω ότι απλά θα μείνω εκεί πέρα στον τόπο. Η ανακοπή είναι σίγουρο. Εντάξει, τώρα, ο άνθρωπος δεν την τρόμαξε βέβαια την κοπέλα. Ποιος άνθρωπος. Δεν τον θεωρώ. Ο ακροβάτης, τέλος δεν πάντων. Είναι σε κατηγορία γιατί ανθρώπου. Έτσι χαρακτηρίζεται ο ακροβάτης. Ματάκιας. Ναι, ακροβάτης ματάκιας. Για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί εμείς ξέρουμε, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει. Αλλά είναι δύσκολο να σας το μεταφέρουμε αυτό το θέμα. Όσο πιο απλά μπορούμε και σοβαρά, βέβαια. Στην Κομωτινή έγινε το περιστατικό. Είναι σε εξέλιξη όλες αυτές τις ημέρες. Η αστυνομία είναι επιποβόδος και ψάχνουν να βρούνε λοιπόν. Δεν μπορώ, με ρωτάνε αν έχουμε πλάνα. Δεν θα τελειώσει αυτό το θέμα. Όχι, γιατί κλάπησαν. Δεν θέλω. Μη συμμετέχετε, σας παρακαλώ, σε αυτό το θέμα, μέχρι να καταλάβουν την ελευθερία. Πρόκειται για έναν ειδονοβλεψία. Με ακροβατικές ικανότητες, μάλιστα, ο οποίος τρομοκράτησε μία κοπέλα ενός διαμερίσματος στην περιοχή του γυροκομείου, παρακολουθώντας την κρυφά από τον μπαλκόνι της και φεύγοντας, μάλιστα, έκλεψε και τα απλωμένα εσώρουχα που είχε στο μπαλκόνι. Η κοπέλα, βέβαια, τρομοκρατήθηκε και κατήγγειλε το βράδυ το περιστατικό. Τον αντιλήφθηκε, βέβαια, αφού η ίδια βγήκε από την πολυκατοικία, δηλαδή ετοιμάστηκε για να βγει έξω και τα λοιπά, και όταν έφευγε από την πολυκατοικία, τότε αντιλήφθηκε τον άντρα αυτόν να πηδάει από τον μπαλκόνι της και να φεύγει. Η ίδια επέστρεψε στο σπίτι να καλέσει την αστυνομία, να πει τι έγινε. Και εκεί ανακάλυψε και ότι ο ίδιος ο ακροβάτης είχε κλέψει και τα εσώρουχα που είχε απλωμένα η ίδια στο μπαλκόνι. Τι θαυμάζω σε τέτοιες στιγμές. Έχει κάνει πολλά δελτία ειδήσεων. Φαίνεται αυτό η εμπειρία όλη επάνω στη Χριστίνα σε κάτι τέτοια θέματα. Τα μεταφέρει σοβαρή. Δεν ακούς βέβαια τι μου λένε εμένα. Είναι σοβαρές λέξεις και προτάσεις. Εντάξει, τώρα να καταλάβει λοιπόν, ο κόσμος τι ακριβώς έγινε. Έχει λίγο γίνει ένας χαμός στο κοντρόλ. Έχει γίνει ένας χαμός. Εδώ πέρα μέσα έχουν παρατηθεί οι κάμερες. Απλά κάθονται κρέμονται από τα χείλια μας για το αυτό το περιστατικό. Κρίμα την κοπέλα. Και οποιασδήποτε πληροφορίες φυσικά έχουν στο κοντρόλ μπορούν να μας τις μεταφέρουν. Έχουν χαρεί πάρα πολύ με όλο αυτό που συνέβη. Δεν ντρέπεστε την κοπέλα πραγματικά. Έχουν και πλάνα φωνάζουν. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω. Πραγματικά αν ήμουν στη θέση της κοπέλας δεν ξέρω. Θα έπαιρνε και τηλέφωνο. Για να... Τηλεφωνική επικοινωνία Skype. Όχι. Μπορούμε. Δεν μπορούμε. Ας το σταματήσουμε, το τερματίσαμε το θέμα νομίζω. Πάμε στο πρώτο γυμνάσιο. Εγώ θα το βγάλω, δεν μπορώ άλλο. Πάμε στο πρώτο γυμνάσιο και, και στην ημερίδα που διοργανώνεται. Λέγεται, είναι ο τίτλος «Μαθησιακές δυσκολίες» και αυτό θα αναλυθεί. Η σχολική κοινότητα λοιπόν του πρώτου γυμνασίου Αλεξανδρούπολης Λεονταρίδιου σε συνεργασία με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης διοργανώνουν την ημερίδα αυτή την Τετάρτη αύριο 21 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του σχολείου με θέμα μαθησιακές δυσκολίες. Οι ομιλητές θα είναι η παιδοψυχολόγος κυρία Ευμορφία Καπίδου με θέμα παρουσίαση μαθητικών δυσκολιών, η λογοθεραπεύτρια Στέλλα Βασιλιάδου με θέμα μαθησιακές δυσκολίες και πρακτικές αντιμετώπισης, η κλινική ψυχολόγος Εκατερίνη Δαλαγδή με θέμα συναισθηματικές διαταραχές παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και η παιδοψυχίατρος Παναγιώτα Καλαντίδου με θέμα κοινωνική και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την μαθησιακή ετοιμότητα. Πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη ημερίδα. Αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο του πρώτου γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. Δεν αφορά μόνο τους μαθητές και τους γονείς του συγκεκριμένου σχολείου. Όλοι μπορούν να πάνε και να ενημερωθούν για αυτά τα θέματα, τα οποία τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο συχνά σε αρκετές οικογένειες και σε αρκετούς μαθητές. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα φορολογικά μας. Πάμε στα φορολογικά γιατί πλησιάζει η ώρα. Και πάλι φέτος λοιπόν αυτή την περίοδο τις φορολογικές γι' αυτό. Δηλώσεις. Γιατί? Δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Δεν είσαι και λογιστής. Δεν έχω όμως να φοβηθώ και κάτι. Δεν το λέω γι' αυτό. Δηλαδή και με όσους λογιστές μιλήσαμε σήμερα είναι... Πνιγμένοι. Είναι και αλλαγές που έχουν αντιμετωπίσουν. Κάθε φορά αυτό υπάρχουν και πολλές αλλαγές. Αυτό κάθε χρονιά είναι διαφορετική από την άλλη. Και τα πρόστιμα κάθε φορά. Δεν μειώνονται, αυξάνονται όμως.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν όπως είπαμε στα λογιστικά, γιατί μας αφορούν όλους, δεν αφορούν τους λογιστές. Οι λογιστές κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, αλλά αφορούν εμάς εμείς επί της ουσίας. Η εφορία λοιπόν αγριεύει για τις φορολογικές δηλώσεις 2018, με το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος λοιπόν να έχει τοποθετηθεί φέτος το 3,82% του ΑΕΠ, του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξαπολύει φοροεπίθεση για να βάλει στα ταμεία της όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα. Στο στόχαστρό της μπαίνουν τώρα και όσοι ξεχνούν ή συνηθίζουν να μην εκπληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους στην ώρα τους. Έχει υπολογιστεί ότι ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 3 έως 5% ανάλογα με το είδος της φορολογίας δεν προχωρούν στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, κυρίως εισοδήματος, φόρου μισθωτών, υπηρεσιών ή ΦΠΑ, προκειμένου να κερδίσουν χρόνο, αφού έτσι καθυστερούν τη βεβαίωση μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης εναντίον τους, όπως είναι οι κατασχέσεις. Το σχέδιο λοιπόν της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για τους ξεχασιάριδες, δεν το πούμε αλλιώς. Ναι, εισαγωγικά έτσι δεν συμμαθαίνει. Φορολογούμενους, γιατί φορολογούμενοι είναι, προκειμένου να συμμορφωθούν και να μην χάνονται φορολογικά έσοδα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε 30 μέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της κάθε φορολογικής δήλωσης, θα υπάρχει αναλυτικό αρχείο με τα στοιχεία όλων των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη δήλωση. Αμέσως μετά θα ενημερώνονται μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτοί οι οποίοι δεν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση. Και περίπου υπολογίζεται ότι θα υπάρξει συμμόρφωση στο 97% των ενεργών υπόχρεων στην υποβολή περιοδικών δηλώσεων του ΦΠΑ. Και περίπου 21% από αυτές που δεν υποβλήθησαν εντός της προθεσμίας του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων, με βάση δηλαδή τα στοιχεία που έχουν από άλλες χρονιές. Τώρα, τι συνεπάγεται η μη υποβολή της δήλωσης εισοδήματος? Πρόστιμο, φυσικά. Πρόστιμα, 100 ευρώ λοιπόν για φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν βιβλία, δηλαδή μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 250 ευρώ για νομικά πρόσωπα που έχουν απλογραφικά βιβλία, δηλαδή όσοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, το λεγόμενο μπλοκάκι, είναι μισθωτοί και έχουν εισοδήματα και από επιχειρηματική δραστηριότητα. 500 ευρώ για νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, δηλαδή αν κάποιος έχει εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Και σημειώνονται ότι για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου επιβάλλονται προσαυξήσεις με επιτόκιο 0,73%. Η μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, στην περίπτωση λοιπόν εκπρόθεσμη υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, επιβάλλονται και εκεί πρόστιμα. Για πιστωτική μηδενική δήλωση ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Για χρεωστική δήλωση ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο πάλι 100 ευρώ για υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων. 250 ευρώ για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 500 ευρώ για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Επίσης επιβάλλεται τόκος 0,73%, όπως είπαμε, μηνιαίως επί του ποσού του ωφελούμενου φόρου. Θα υπάρξουν και αλλαγές, νέα δεδομένα πλέον για τις ιατρικές δαπάνες στην φορολογική δήλωση, καθώς το νέο έντυπο καταργήθηκε ο κωδικός 051 και 052. Έτσι λοιπόν, εκτός από τις αλλαγές της αποδείξης και το αφορολόγητο, στο νέο έντυπο λοιπόν, εκεί όπου δήλωναν τις ιατρικές και φαρμακευτικές δαπάνες που πραγματοποιούσαν οι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια του έτους, η κατάργηση θα είναι αποτέλεσμα της σχετικής έκπτωσης φόρου από το φορολογικό έτος του 2017. Και στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μέτρων για την επίτευξη των στόχων του ελληνικού προγράμματος. Η έκπτωση ήταν της τάξης του 10% επί της δαπάνης, εφόσον βέβαια η συνολική δαπάνη ξεπερνούσε το 5% του συνολικού εισοδήματος του φορολογούμενου. Και οι ιατρικές δαπάνες πλέον μετρούν μόνο για την οικοδόμηση του αφορολόγητου ορίου μόνο. Όμως, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί
με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Για ακόμη μια φορά δηλαδή, το Υπουργείο οδηγεί στον τρόπο ακόμη και με τα φάρμακα και τα λοιπά, τις ιατρικές δαπάνες, να γίνονται όλες οι αγορές μας μέσω των καρτών και των τραπεζικών μας λογαριασμών. Και ένα τελευταίο να πούμε τι έχει αλλάξει με τις αποδείξεις και το αφορολόγητο στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς και εκεί σημαντικές αλλαγές θα γίνουν. Στις νέες λοιπόν φορολογικές δηλώσεις ενεργοποιείται ο κωδικός 049 που αφορά στις δαπάνες που εξασφαλίζουν σε μισθωτούς και συνταξιούχους και αγρότες την έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμεσο αφορολόγητο. Στο έντυπο λοιπόν Ε1 που θα συμπληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι θα δουν ότι δίπλα στον κωδικό αυτό έχει προσθεθεί και ο κωδικός 050 ο οποίος αφορά στις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα που πραγματοποίησε το 2017 η σύζυγος. Ο κωδικός 049-050 δεν θα είναι κλειδωμένος και οι φορολογούμενοι θα μπορούν να παρέμβουν και να προσθέσουν δαπάνες οι οποίες ενδεχομένως δεν θα εμφανίζονται, όπως για παράδειγμα πληρωμές που έχουν γίνει με μεταφορά χρηματικών ποσών από τον λογαριασμό του σε λογαριασμό ελεύθερου επαγγελματία, ενώ οι αποδείξεις των δύο συζύγων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης, γιατί έχουμε και αυτά πλέον, θα πρέπει να συμπληρωθούν ξεχωριστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πλέον θα... οι αποδείξεις των δύο σύζυγων θα πρέπει να συμπληρωθούν ξεχωριστά, τουλάχιστον λίγο αυτονομούνται τα ζευγάρια. Νομίζω ότι από φέτος θα μπορούν να κάνουν και ξεχωριστή δήλωση όσα ζευγάρια, όσοι σύζυγοι το επιθυμούν. Και αυτό, ναι, και αυτό γίνεται γιατί πολλές φορές προκαλούνται και προβλήματα σε αυτό το θέμα. Για εισόδημα τώρα ως 10.000 ευρώ, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει το 10%, δηλαδή ως 1.000 ευρώ σε δαπάνες που έχουν πληρωθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ για εισόδημα από 10.000 και 1 ευρώ έως 30.000 ευρώ, ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει ποσό ηλεκτρονικών αποδείξεων που αντιστοιχεί στο 15% του εισοδήματος. Εντάξει, τώρα αυτά τα όρια δεν ξέρω πώς θα πιαστούν, αν κάποιοι θα... Τα έως 30.000 ευρώ σίγουρα μιλάς, ναι. Γιατί τα άλλα, τα έως 10.000 ευρώ και τα λοιπά, έτσι λίγο με τις πληρωμές, με τους λογαριασμούς, τα πάγια ενός σπιτιού και τα λοιπά, όταν γίνονται μέσω των καρτών, συμπληρώνονται πάνω κάτω. Λες, ναι, δεν είναι φθηνό και το ρεύμα. Ναι, όντως, γεγονός. Κάπως έτσι είναι ίσως να συμπληρωθούν. Έτσι συμπληρώνονται. Έτσι συμπληρώνονται, είναι η αλήθεια. Πάει και σήμερα. Πάει αυτό λοιπόν. Τρίτη σήμερα, 20 Μαρτίου, εδώ ακόμη μία εκπομπή on air, έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε και πάλι λοιπόν μαζί σας αύριο, την ίδια ώρα, στις 6 ώρα ακριβώς. Και μέχρι τότε φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε στα social media. Στα social media, στο Facebook, στο Instagram και στο Twitter. Να μας ενημερώνετε μέχρι και αύριο τι άλλο μπορούμε να ετοιμάσουμε, που θέλετε εσείς να δείτε. Θεματάκι, ρεπορτάζ. Δώστε μας δουλειά, δώστε μας δουλίτσα, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Λοιπόν, βλέπετε και τα social media για να συντονιστείτε μαζί μας. Και μέχρι αύριο λοιπόν στις 6 που θα είμαστε ξανά on air μαζί σας. Καλά να περάσετε, καλό υπόλοιπο, καλό βράδυ. Καλό απόγευμα. Sherry, Sherry, lady.